Καταγιστικέ είναι οι εξελίξει στο Λιβικό μέτωπο, καθώς Αίγυπτος και Αθήνα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε. Αρχικά, η Αίγυπτος ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα εγγένεια μια νέα στρατιωτική βάση στα σύνορά τη με τη Λιβύη, στέλνοντα μήνυμα στην Άγκυρα, η οποία αρνείται να αποσύρει τι δυνάμει και του μισθοφόρου τη από την Τρίπολη. Το Σάββατο, ο Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίση θα εγγενιάσει τη στρατιωτική βάση τη 3η Ιουλίου, αεροπορική και ναυτική, στην περιοχή Τζαρτζουμπ. Κοντά στα σύνορα με τη Λιβύη, παρουσία αρκετών Αράβων αξιωματούχων από διαφορετικέ χώρε. Τα μέσα ενημέρωση τη Λιβύη μίλησαν για την πιθανότητα συμμετοχή στην τελετή του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, του διοικητή του Εθνικού Στρατού τη Λιβύη, καθώ και τη Προέδρου του Κοινοβουλίου, Αγγίλα Σαλέχ, και του Αλ Μένφη, επικεφαλή του Συμβουλίου Προεδρία τη Λιβύη. Αιγυπτιακέ πηγέ δεν επιβεβαίωσαν ούτε διέψευσαν ότι εστάλησαν προσκλήσει σε ηγέτε τη Λιβύη. Αλλά ανεπίσημε πηγέ δεν αποκλείουν τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων τη Λιβύη στην εκδήλωση. Οι ίδιε πηγέ ανέφεραν στο The Arab Weekly ότι η απουσία του Αμπτελαχήμ Αλ Ντεϊμπαχ, του Προέδρου τη Κυβέρνηση τη Εθνική Ενότητα, από την ταλετή των εγγενείων, θα επιβεβαιώσει ότι το Κάιρο έχει επιφυλάξει για τι πολιτικέ του θέσει, ιδίω για την έμεση υποστήριξή του στη συνέχιση τη τουρκική επέμβαση στην χώρα του. Η βάση πρόκειται να αποτελέσει σημείο εστίαση για υλικοτεχνική υποστήριξη προ τι Αιγυπτιακέ ναυτικέ δυνάμει που αναπτύσσονται στι ακτέ τη Μεσογείου. Το θέμα τη Λιβύη βρίσκεται πάντα στι πρώτε προτεραιότητε τη ελληνική διπλωματία. Η Αθήνα επιδιώκει ενεργά να αποτρέψει τι προσπάθειε τη Άγκυρα για ενεργοποίηση του τουρκολιβικού μνημονίου, με το οποίο τα Περντογάν επιδιώκει να σφετεριστεί θαλάσσιε ζώνε ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και παράλληλα ασκεί την επιρροή τη, ώστε να επιτευθεί ο στόχο τη διεθνού κοινότητα για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των ξένων μισθοφόρων από τη Λιβύη πριν από τι προγραμματισμένε εκλογέ για τον Δεκέμβριο του 2021. Στο πλαίσιο τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα τη Λιβύη, την Παρασκευή 2 Ιουλίου, ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια συναντήθηκε με τον Πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Λιβύη, Άγγιλα Σάλεχ, ο οποίο βρίσκεται στην Αθήνα προσκεκλημένο του Προέδρου τη Βουλή Εγκάρδια συνάντηση με τον Πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Λιβύη, με τη συμμετοχή του Προέδρου Επιτροπή Άμυνα και Εξωτερικών Βουλή, κατά την οποία συζητήσαμε για τι διμερεί σχέσει Ελλάδα-Λιβύη. Συζητήσαμε επίση για την κοινή προσήλωση στο διεθνέ δίκαιο και ιδίω στο διεθνέ δίκαιο τη θάλασσα, τη σταθερή στήριξη τη Ελλάδα στην ειρήνη και τη σταθερότητα τη Λιβύη, τη σημασία διεξαγωγή εκλογών το Δεκέμβριο και την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων, τακτικών και μισθοφόρων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.